Το Κόντρα πραγματοποίησε έρευνα σε 4 εμβληματικά ακίνητα του Δημοσίου, τα οποία εδώ και δεκαετίες παραμένουν αναξιοποιητά την ώρα που οι ανάγκες της κοινωνίας διαρκώς αυξάνεται. Ολόκληρα κτίρια, εγκαταστάσεις και χώροι που στέκουν ανεκμετάλλευτοι, εκτεθειμένοι σε φθορές και βανδαλισμούς. Η δημόσια περιουσία, αν και πλούσια, ρημάζει την ώρα που οι ανάγκες των πολιτών επιτάσσουν άμεσες παρεμβάσεις. Το ιστορικό εγκαταλελειμμένο ναυτικό νοσοκομείο απλώνεται σε μια έκταση 119 στρεμμάτων στους πρόποδες της Πεντέλης. Ένα επιβλητικό πενταόροφο κτίριο 11.600 τετραγωνικών μέτρων που χτίστηκε το 1948 για την περίθαλψη των ναυτικών. Σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης, μάλιστα, προήλθε από τις αποζημιώσεις όσων έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Κάποτε οι Αθηναίοι το εξυμνούσαν ως ένα από τα πιο εξελιγμένα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Ωστόσο, μετά το κλεισιμό του 1977 για ανακαίνιση, δεν επαναλειτουργήσε ποτέ. Κατά γενική ομολογία, ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία των Βαλκανίων έκλεισε δήθεν για ανακαίνιση. Η ανακαίνιση αυτή ήταν το πρόσχημα να φύγουν οι υπάλληλοι του ΝΙΕΝ από εκεί, γιατί ήταν εμπόδιο. Οι κλινικάρχες του Πειραιά ήταν το νοσοκομείο, το ναυτικό νοσοκομείο ήταν διαφεκόντα κέρδη για αυτούς. Γιατί ο ναυτικός είναι και τοπικιστής είναι και έχει την ίδια συγκρασία. Εγώ είμαι ναυτικός, οπότε θα πάω σε κάτι που είναι του ναυτικού. Στις αρχές του 1982 η κατασκευαστική εταιρεία αποσύρθηκε πλήρως από το έργο. Έτσι το κτίριο αφέθηκε ολοκληρωτικά στην τύχη του. Στην περίοδο της πανδημίας εκφράστηκε η ιδέα να εξοπλιστεί με κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας, κάτι που όμως δεν προχώρησε, όπως και καμία άλλη πρόταση για την αξιοποίησή του. Παραμένουμε τώρα να δούμε τι θα αποφασίσει το ελληνικό δημόσιο, ο ΕΦΚΑ, για το συγκεκριμένο κτίριο. Εγώ είχα υποβάλει προτάσεις ως δήμαρχος στην προηγούμενη θητεία. Είχαμε κάνει συζητήσεις, δεν εισακούστηκαν. Κατά την άποψή μας, ένα μέρος του κτίριου θα έπρεπε να καταδαφιστεί λόγω του ότι είναι και επικίνδυνο όλο αυτό, αλλά και για τη χρήση του. Δεν αφορά όμως εμάς, αφορά τον ΕΦΚΑ. Ό,τι υπόθηκε ότι θα γίνει, θα ξαναγίνει νοσοκομείο, να εξυπηρετήσει κάποιες ανάγκες, δεν συνεχίστηκε ποτέ, ήταν μόνο πυροτεχνήματα. Αν και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των πολιτών, το νοσοκομείο σήμερα στα κυριμαγμένο από τις λαϊλασίες και τους βανδαλισμούς. Το εμβληματικό βιομηχανικό ακίνητο της περιοχής του Φαλήρου, όπου κάποτε στεγαζόταν η χρωματουργία Πειραιός, παραμένει φάντασμα από την δεκαετία του 1989, όταν έκλεισε οριστικά λόγω προβλημάτων. Το 2020 αποφασίστηκε ο χώρος να αξιοποιηθεί για την δημιουργία πάρκου καινοτομίας, όμως 4 χρόνια μετά, και αφού μεσολάβησαν διαδοχικές αποτυχημένες διαγωνιστικές διαδικασίες, το μεγαλεπίβολο σχέδιο ναυάγησε οριστικά και μετατράπηκε σε κοινωνικές κατοικίες. Η αρχική μας σκέψη ήταν να γίνει στη Χροπή ένα τεχνολογικό πάρκο. Διαπιστώσαμε ότι από την αγορά δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να γίνει κάτι τέτοιο. Θα μετατρέψουμε λοιπόν το project της Χροπή σε ένα μεγάλο project κοινωνικής κατοικίας. Παρά τις βαρύγδουπες εξαγγελίες για την αξιοποίηση του πλέον ιστορικού βιομηχανικού χώρου της Χροπή, ο χώρος παρουσιάζει σήμερα αυτήν την εικόνα. Πλήρης εγκατάλειψη, κυριολεκτικά ρημάζουν τα πάντα. Το νέο σχέδιο, ωστόσο, για τη μετατροπή της Χροπής σε κοινωνικές κατοικίες είναι άγνωστο πότε θα αρχίσει να υλοποιείται. Μέχρι τότε, τα κτίρια της βιομηχανίας είναι κυριολεκτικά ερείπη, ενώ ο χώρος είναι εκτεθειμένος. Όποιος θέλει μπαίνει και βγαίνει ανενόχλητος. Στην Ελλάδα τα φώτα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 έσβησαν γρήγορα και μαζί τους και η λάμψη των περισσότερων Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Η εικόνα στο Ολυμπιακό χωριό σήμερα είναι αποκαρδιωτική. Σπασμένα τζάμια, καλώδια και εγκατάλειψη. Αυτή είναι η πραγματικότητα στα εγκαταλελειμμένα κτίρια που το βράδυ γίνονται εστίες παραβατικότητας. Πάνε, δεν αφήνουν τίποτα. Δεν ασχολείται κανένας. Προχθές βάλανε στο δεύτερο όροφο φωτιά. Παρατημένοι όλοι οι χώροι. Δεν έχει ενδιαφέρον από κανένα. 2008 ξεκινάει, αποξηλώνει το κτίριο, που αλλάζει το κτίριο αυτό όπως βλέπετε. Αποξηλώνει και αναβράζει. Δεν μένει τίποτα. Το κάποτε εντυπωσιακό κέντρο τύπου σήμερα δεν θυμίζει σε τίποτα τις ένδοξες μέρες του 2004. Σπασμένα γυαλιά, ξυλωμένα καλώδια και καταστροφή παντού. Εικόνα εγκατάληψης και στο γήπεδο βόλεϊ στο Φάλιρο, ενώ υπάρχουν βανδαλισμοί και κλοπές. Το άλλοτε στολίδι των νοτίων προαστίων, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προς όφελος του αθλητισμού, στέκει παρατημένο και εκτεθειμένο σε κινδύνους, ενώ πριν 2 μήνες περίπου ξέσπασε και φωτιά πολύ κοντά σε αυτό. Κάναν
κανονικά 20 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα έπρεπε να συζητάμε αυτήν την ιστορία. Έχουμε κάνει και προτάσεις και προτροπές. Τις πιο πολλές φορές παρενέσεις δίνουμε και ευχόμαστε να γίνουν ακουστές. Τα δημόσια κίνητα στέκουν σαν κουφάρια σε μια χώρα που αντιμετωπίζει έντονο στεγαστικό πρόβλημα και οι ανάγκες των πολιτών είναι πολλές. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενιαίο σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.